Συνεχίζουμε, παιδιά, την θαυμασία μνημειώδη αυτή διαθήκη του Τοβίτ προς τον Τοβία. Μέχρι τώρα είδαμε πολλές θέσεις. Μετά από εκείνα τα οποία αναφέραμε, όπως περί μέθης και μεθιόντων, που λέγει «Ποτέ μη πεις, παιδί μου, κρασί στο βαθμό να μεθύσεις, ούτε ακόμη να κάνεις παρέα συντροφιά με εκείνους οι οποίοι μεθούν». Και με την ευκαιρία είδαμε, εκτός από τα εινοπνευματώδη που ήσαν γνωστά τότε εις τον Τοβίτ, είδαμε και το κάπνισμα, είδαμε και τα ναρκωτικά. Μάλιστα, θα συνεπλήρωνα ότι εκείνη τη φράση που σας είπα, ότι είναι ζωσμένα τα σχολεία μας από τα ναρκωτικά, τελευταία αυτές τις μέρες, την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, θα το είδατε στις εφημερίδες και λοιπά, ότι δυστυχώς έχουν εισδύσει τα ναρκωτικά στα σχολιά μας, και το μεν κάπνισμα αρχίζει από τα 10 με 11 χρόνια, δηλαδή από το δημοτικό, τα δε ναρκωτικά από τα 12-13 χρόνια. Αυτό απεκαλύφθη. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύεται. Και βέβαια κάποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα σερβίρει αυτά τα φοβερά πράγματα, τα φοβερές ουσίες που γίνονται πάθη σχεδόν αμετάκλητα. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Πλάι από τα συμφέροντα κάποιων ανθρώπων, τα οικονομικά συμφέροντα, υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο αποβλακώσεως των λαών, για να μπορούν κάποιοι να κυβερνήσουν όλους αυτούς τους λαούς. Γνωρίζομαι δε ότι φαίνεται ότι με την τηλεόραση, η οποία κάνει πλήση εγκεφάλου, και με τα ναρκωτικά θα είναι τα όπλα, τα στοιχεία εκείνα που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Είπα ο Αντίχριστος. Είδατε τελευταία ότι οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέγεται πλανηταρχής. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο παρά μόνο ένα σημείο. Κάτι το οποίο λίγα χρόνια πριν μας ήταν αδιανόητον. Ποιο? Ότι μπορεί ένας άνθρωπος να κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Αυτή η δυνατότητα. Σήμερα είναι δυνατότητα. Είναι πραγματικότητα η δυνατότητα αυτή. Είναι πραγματικότητα. Διότι λέμε, το ξέρουμε, ότι θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο ο Αντίχριστος. Και πολλοί θα μπορούσαν να έχουν την αντίρρησή τους πως είναι δυνατόν αυτό. Να, είδου, φτάσαμε. Έτσι έχουμε αυτή την περίπτωση σαν δυνατότητα πια μοναδική και πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας, να μπορεί ένας λαός, ένας άνθρωπος, να επηρεάζει την υφήλιον. Γι' αυτό και πλανητάρχης λέγεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακαλώ όλα αυτά να τα κρατάτε, να τα βλέπετε, να τα μελετάτε. Είναι εκείνα που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος εις τον Άγιον Πολύκαρπον επίσκοπον Σμύρνης, ότι τους καιρούς καταμάνθαινε, μελέτα τους καιρούς των αναμενόμενων προσδόκα. Εκείνον τον οποίον περιμένουμε, αναμένεται, αυτό να τον προσδοκούμε, να τον περιμένουμε. Έτσι ο αληθινός πιστός, χωρίς βέβαια φανατισμούς, χωρίς άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, μελετάει τους καιρούς. Οφείλει να μελετάει τους καιρούς. Ο Τοβίτ, λοιπόν, να επανέλθουμε, αγαπούσε πάρα πολύ την ελεημοσύνη. Αλλά όμως, ενώ την αγαπούσε, τώρα στο παιδί του δεν αναφέρεται μόνο μια φορά. Αναφέρθηκε κάπου στην αρχή και αναφέρεται άλλη μια φορά. Επειδή όμως πολλά πράγματα έχουμε πει γύρω από το θέμα αυτής της ελεημοσύνης, γι' αυτό θα το παρατρέξουμε το θέμα αυτό. Δεν θα το αναφέρουμε, το είπαμε μια περασμένη χρονιά.
Λέει λοιπόν ξανά στο 16ο χωρίο του 4ου κεφαλαίου: «Εκ του άρτου σου δίδου πεινόντι», σε εκείνον που πεινά να δίνεις από το ψωμί σου, «και εκ των ηματίων σου της γυμνής και από τα ρούχα σου στους γυμνούς. Παν ο εάν περισσεύσει, ό,τι σου περισσεύσει, πει η ελεημοσύνη, να κάνεις ελεημοσύνη, και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός, εν το ποιήν σε ελεημοσύνη, το μάτι σου να μην σταθεί τσιγκούνικο όταν θα κάνεις την ελεημοσύνη». Όμως σας είπα, αντιπαρερχόμεθα το θέμα αυτό, γι' αυτό προχωρούμε και λίγο πιο κάτω. Ο επόμενος στίχος λέει τα εξής. Ο 17ος στίχος: «Έκχεον», λέει στο παιδί του, «τους άρτους σου επί των τάχων των δικαίων και μη δώσ της αμαρτωλής». Κατά λέξη, αν θέλαμε να το μεταφράσουμε, θα σήμαινε: ρίξε τα ψωμιά σου πάνω στον τάφο των δικαίων και μη τα δώσεις τα ψωμιά σου, τους άρτους σου, εις τους αμαρτωλούς. Είναι λίγο δυσκολευόμεθα στην απόδοση αυτού του χωρίου, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και διάφορες ερμηνείες. Υπάρχουν 4 ερμηνείες, μπορούμε να πάρουμε τις 2 σε συνδυασμό για να καταλάβουμε το νόημα αυτού του κάπως δυσνοήτου χωρίου. Θα σας το μεταφράσω όπως το έχω σημειώσει. Είναι προτιμότερο να ξοδεύεις τα χρήματά σου στην αξιοπρεπή ταφή των ευσεβών ανθρώπων παρά να τα ξοδεύεις με αμαρτωλούς συνδιασκεδαστάς. Ακόμη, μη πάρεις μέρος σε γεύματα προς τιμή νεκρών που στάθηκαν ασεβείς και αμαρτωλοί, γιατί έτσι δείχνεις ότι εγκρίνεις τον τρόπο που έζησαν. Αυτό βέβαια θα το αναλύσουμε τώρα με μερικές σκέψεις μας πάνω σε αυτό το χωρίο και με βάση αυτή την ερμηνεία. Μάλλον σας είπα αυτές τις 2 ερμηνείες. Έτσι, επανερχόμεθα για να δούμε αυτές τις θέσεις, διότι σε σχέση με τον θάνατο και τους νεκρούς, διότι πάλι έχουμε μιλήσει κάτι παλιότερα, όταν ο Τοβίτ είπε στο παιδί του: «Κοίταξε παιδί μου, θα σε παρακαλέσω όταν πεθάνω να με θάψεις, να φροντίσεις για μένα, και όταν πεθάνει και η μητέρα σου να την θάψεις πλάι σε μένα». Και εκεί είχαμε πει μερικές σκέψεις γύρω από το θέμα της ταφής, του θανάτου κτλ. Δεν θα πούμε τα ίδια πράγματα, αλλά μερικά συμπληρωματικά. Ίσως το θέμα αυτό να είναι λίγο δυσάρεστο, μάλιστα σε νέα παιδιά όταν το ακούν περί θανάτου, να είναι λίγο δυσάρεστο, να μην είναι πολύ ευχάριστο. Αν όμως σκεφτούμε ότι ο θάνατος μας περιτριγυρίζει και συχνότατα ζούμε τον θάνατο τόσο οικείων μας όσο και απλώς συνανθρώπων μας, βλέπουμε, περνάμε απ' έξω από ένα ναό, βλέπουμε ότι έχει κηδεία, περνάμε απ' έξω από ένα σπίτι, βλέπουμε ότι υπάρχει το καπάκι του φερέτρου και λέμε ότι εδώ κάποιος άνθρωπος πέθανε. Αν λοιπόν έτσι δούμε τα πράγματα από πιο κοντά λίγο, δεν πειράζει ακόμη αν έχουμε μικρή ηλικία, διότι με τον τρόπο αυτόν έχουμε μία εμπειρία και είναι χρήσιμη αυτή η εμπειρία. Πολλές φορές ακούμε να απομακρύνουν τα παιδιά έστω και αν πέθανε η μάνα τους ή ο πατέρας τους. Εγώ ποτέ δεν θα ήθελα να με απομακρύνουν και να μην δω για τελευταία φορά στο φέρετρο τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Θα το είχα παράπονο αυτό το πράγμα. Γιατί λοιπόν να απομακρύνουμε τα παιδιά, για να μην κλαίνουν, να μην λυπηθούν, να μην συγκλονιστούν? Τι, τι, τι? Έτσι πρέπει να έχουμε μια εμπειρία.
όπως και οι γονείς σας, ιδίως τα πολύ μικρότερα παιδιά, όταν πηγαίνουν σε κάποια κηδεία, να πάρουν και εσάς μαζί σας, μαζί τους, συγγνώμη, όπως και σε ένα νοσοκομείο, να πάνε τα παιδιά να δουν τους αρρώστους, όχι να φθάνουν να λένε μεγαλώνοντας ότι δεν μπορούν, λιποψυχούν βλέποντας αρρώστους και ξέρω εγώ, η καρδιά τους φουρτουράει. Όχι τέτοια πράγματα. Όχι πράγματα. Θα έχουμε μια εμπειρία. Γιατί είναι πραγματικότητα όλα αυτά. Αφού είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί να έχουμε μια εκλεκτική εμπειρία πραγματικότητος. Θα έχουμε εφόλης της πραγματικότητος την εμπειρία. Και αυτό θα γίνεται από τη μικρή μας ηλικία. Βέβαια, καταλήλως από τους γονείς, γιατί αποτελούν αυτά τα στοιχεία, στοιχεία οριμότητος της ζωής ενός παιδιού, ενός μελλοντικού ανθρώπου. Ο θάνατος, συγγνώμη, θυμήθηκα ότι ο Λέων Μελάς, που έχει γράψει παλιά ένα πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα, ο Μπαρμπαστάθης, αν το έχετε διαβάσει, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένα σκίτσο μέσα ότι τελικά ο Μπαρμπαστάθης πέθανε και ότι όλα αυτά τα παιδιά που τον άκουγαν και λοιπά και λοιπά. Θα έλεγε κάποιος, μα ήτανε ανάγκη να βάλει και τον θάνατο του Μπαρμπαστάθη που πήγαν τα παιδιά στην κηδεία του και λοιπά και λοιπά. Ορθώς. Διότι σαν καλός παιδαγωγός ήθελε να δώσει και το μέτρο του θανάτου στα παιδιά, να μην μείνουν απ' έξω και από αυτήν την εμπειρία. Το θυμήθηκα αυτό. Ο θάνατος λοιπόν, παιδιά, είναι το πιο γνώριμο πράγμα. Διάχει το γύρω μας. Το πιο γνώριμο πράγμα. Αλλά και το πιο, εδώ θέλω να υπογραμμίσετε, και το πιο αφύσικο. Αφύσικο, ναι. Είναι το πιο αφύσικο πράγμα, παιδιά, ο θάνατος. Γιατί? Γιατί τον θάνατο δεν τον έκανε ο Θεός. Πόσες φορές ακούμε τη φράση ο Θεός έκανε τα πράγματα να είναι έτσι. Λάθος. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την απάντηση της Αγίας Γραφής πάνω στο σημείο αυτό. Λέγει η Σοφία Σολομώντος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, ο Θεός θάνατον ούτε ποίησεν. Σαφώς. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Ούτε χαίρεται ο Θεός, ευχαριστείται ο Θεός, ό,τι ζωντανός οργανισμός υπάρχει να πεθαίνει. Έκτισε γάρ εις το είναι τα πάντα. Αυτό το είναι είναι απαρέμφατο. Όχι το εστί, το είναι. Όλα τα δημιούργησε να υπάρχουν. Εις το είναι τα πάντα. Να μένουν, να υπάρχουν. Αν ερωτήσετε τότε πώς και ο θάνατος υπάρχει. Λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ' αφθαρσία, τον έκανε για να είναι αθάνατος, και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησαν αυτόν, τον έκανε σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Αλλά τότε φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Πώς μπήκε ο θάνατος εις τον κόσμο? Από το φθόνο του διαβόλου. Γιατί άκουσε ο διάβολος ότι εν ημέρα φάγεστε, δηλαδή παραβείτε την εντολή μου, θα πεθάνετε. Και έτσι ο διάβολος οδηγεί από φθόνο τους πρωτοπλάστους για να πεθάνουν. Διότι ο Θεός δεν λέει ψέματα. Αν λέγει παραβείτε την εντολή μου, να μην φάτε από τον καρπόν αυτόν, θα πεθάνετε. Και οδηγεί με απάτη τους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν τον καρπόν αυτόν. Έτσι εισήχθη ο θάνατος. Βέβαια συμφορά για τον διάβολο, ότι ενώ περίμενε να πεθάνουν, δεν πέθαναν. Ύστερα από πολλά 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 χρόνια πέθαναν βιολογικά. Αλλά πνευματικά είχαν πεθάνει. Πότε? Την ίδια στιγμή που παρέβησαν την εντολή.
και ακόμη συμφορά για τον διάβολον, διότι ο διάβολος ήθελε και τον βιολογικό θάνατον και τον ήθελε αμέσως. Συμφορά του όταν είδε να γεννιόνται ο Κάιν μετά ο Άβελ, και τότε είπε, εγώ πήγαινα να θανατώσω δυο και μου ξεπετάχθηκαν τέσσερις, και τότε έβαλε τον Κάιν να φωνεύσει τον Άβελ. Βλέπετε, ο διάβολος έβαλε τον Κάιν να φωνεύσει τον Άβελ. Και στη συνέχεια, παιδιά, όλα τα φωνικά που γίνονται, όλοι οι πόλεμοι, όλα αυτά έχουν από πίσω τους το διάβολο. Και γενικά ο θάνατος, ο οποίος πλέον παγιώθηκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ώστε, η συγητής του διαβόλου, συγγνώμη, του θανάτου, είναι ο διάβολος. Άρα, δεν είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος. Άρα, τον θάνατον δεν τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός κάνει μόνο την φύση, ό,τι είναι φυσικό. Ό,τι παρεκτρέπεται, ο Θεός δεν το δημιουργεί αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Μα πολύ καλά. Πολλοί όμως χριστιανοί μας, ιδίως χριστιανοί της δύσεως, του λεγόμενου δυτικού χριστιανισμού, θεωρούν τον θάνατον σαν ένα φυσικό φαινόμενο, ή καλύτερα ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο. Και έτσι εξοικειώνονται με αυτόν τον τρόπο με τον θάνατον, εξοραίζοντάς τον. Τον εξοραίζουν τον θάνατο. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει ποτέ να φτάσουμε να εξοραίζουμε τον θάνατο, γιατί δεν είναι μόνιμο στοιχείο, μόνιμο πράγμα, ούτε μόνιμο ούτε νόμιμο. Γιατί ο θάνατος, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, είναι ο έσχατος εχθρός. Πώς μας το λέει στην πρώτη προς Κορινθίους Απόστολος Παύλος, στο 15ο κεφάλαιό του, «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Ώστε λοιπόν έσχατος εχθρός, ο τελευταίος. Γιατί πια με την Ανάσταση των νεκρών δεν θα πεθαίνουν οι άνθρωποι. Κατά αυτόν, και αυτόν θα λέγαμε τον έσκατον και ακατάβλητον εχθρόν. Ποιος τον κατέβαλε και ποιος τον ενίκησε? Ο Χριστός με το θάνατό του και με την Ανάστασή του. Γι' αυτό υπάρχει η ωραιοτάτη και πυκνοτάτη διατύπωση ότι ο Χριστός θανάτω θάνατον πατήσας. Επάτησε τον θάνατον, λέει, τον ενίκησε με το δικό του θάνατο. Γιατί με το θάνατό του αναισθήθη ο Χριστός και ενίκησε οριστικά πλέον τον θάνατο. Υπάρχει, αλλά είναι ο μεγάλος νικημένος και θα καταργηθεί εις τα έσχατα, όταν θα τελειώσει η ιστορία με την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι ο χριστιανός δεν φοβάται το θάνατο, γιατί βλέπει ότι ο Χριστός αναισθήθη. Τι είναι ο θάνατος με την Ανάσταση του Χριστού? Ένα απλό περιστατικό. Όμως ποτέ δεν συμφιλιώνεται μαζί του. Ποτέ ο χριστιανός δεν συμφιλιώνεται με τον θάνατον. Ξέρει πάντα ότι είναι ο εχθρός. Και αυτό πρέπει να το κερδίσουμε, στο να μην συμφιλιωθούμε ποτέ με το θάνατο από τα μικρά μας χρόνια. Σας βεβαιώνω ότι αρκετά σκέφτηκα αν έπρεπε να σας κάνω το θέμα αυτό σήμερα ή όχι, και κατέληξα σε αυτό που σας λέγω τώρα, ότι πρέπει να κερδίσουμε το θέμα για το θάνατο, ότι είναι εχθρός, αλλά δεν θα έχουμε όμως τον φόβο του από τα μικρά μας χρόνια. Θα πενθήσουμε, ναι, αλλά ποτέ δεν θα καταβληθούμε από το πένθος και τη λύπη. Ποτέ. Η Σοφία Σειρά μας περιγράφει αυτή τη στάση μας έναντι των νεκρών και έναντι του θανάτου. Θα σας διαβάσω κάποια χωρία από το 38ο κεφάλαιο της Σοφία Σειρά. Τι λέγει? Τέκνον
επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα. Για έναν νεκρό, είτε είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, το παιδί σου, ο φίλος σου, ο γείτονάς σου, ο συνάνθρωπός σου, να κλάψεις. Διότι στον παρόντα κόσμο δεν θα τον ξαναδείς όπως κλαίμε και για έναν άνθρωπο που θα πάει πολύ μακριά και δεν πρόκειται πια να τον ξαναδούμε. Περίστηλον το σώμα αυτού, σαβάνος έτον, και μη υπερίδεις την ταυτήν αυτού, και μη, προσέξτε, μη υπερίδεις, μη παραθεωρήσεις το θέμα της ταφής του. Δηλαδή φρόντισε δια την ταφήν του, εφόσον βεβαίως είσαι προς τούτο εξουσιοδοτημένος. Ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού. Να πενθήσεις ανάλογα το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας σου ή ο γείτονας. Αλλιώς θα πενθήσεις βέβαια για τον πατέρα σου, αλλιώς θα πενθήσεις για τον γείτονα. Γι' αυτό λέει κατά την αξίαν αυτού. Ημέραν μίαν και δύο χάριν διαβολής. Να πενθήσεις λέει μία-δύο μέρες χάριν διαβολής. Τι θα πει αυτό? Για να μην κατηγορηθείς σαν ανέσθητος. Και παρακλήθητη λύπης ένεκα, και να παρακληθείς, να παρηγορηθείς, θέτοντας τέρμα στη λύπη. Το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο 22, μας λέγει το εξής. Και αυτό θα παρακαλέσω και να το θυμόσαστε, αλλά και επιπλέον να το πείτε πιθανώς σε μια μητέρα σας, αν πενθεί η πατέρα σας, κυρίως μητέρες, ή συγγενικό πρόσωπο ή φιλικό που έχουν πένθος και δεν εννοούν να παρηγορηθούν. Δεν πάνε στην εκκλησία για πολλά πολλά χρόνια, γιατί νομίζουν ότι πενθώντας έτσι θα δείξουν την αγάπη τους για το νεκρό πρόσωπο, και δεν πάνε στην εκκλησία. Πω, τι τους καταφέρνει ο διάβολος. Λοιπόν, λέγει εκεί, πένθος νεκρού 7 ημέρες. Θα πενθήσεις, λέγει, 7 ημέρες. Μωρού δε και ασεβούς πάσε ημέρε της ζωής αυτού. Ενώ για τον ανόητον και δια τον ασεβή όλη η ζωή του θα είναι ένα πένθος. Θα πενθεί κυρίως οι γυναίκες, τον σύζυγο, το παιδί, ξέρω εγώ, μια ζωή ολόκληρη. Όχι. Είδατε, μωρού και ασεβούς. Δηλαδή ανόητος, μωρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έφτανε να πενθεί μέχρι αυτού του βαθμού. Γνωρίζω και πατέρες που έχασαν παιδιά, άνδρες δηλαδή, που έφτασαν να σαλέψουν και τα λογικά. Ναι, και τα λογικά να σαλέψουν, γιατί ένα παιδί τους, ποιος βέβαια δεν θα λυπεί το, αλλά εν αυτή την περίπτωση χάθηκε, δηλαδή πέθανε το παιδί αυτό. Δεν σημαίνει ότι το μυαλό του πατέρα πρέπει να σαλέψει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γι' αυτό καλό κάνουμε. Εξάλλου ο λόγος του Θεού το λέγει. Αφού το λέει ο Τοβίτσο Τοβία, γιατί να μην το πούμε και σε εσάς, για να έχουμε αυτήν την τοποθέτησή μας έναντι του θανάτου. Απολύπης, συνεχίζει η Σοφία Σιρά, εκβαίνει θάνατος. Γιατί λέει από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Και πράγματι εκείνοι που πενθούν χωρίς να μπορούν να παρηγορηθούν, ενώ τους λέμε για την Ανάσταση των νεκρών κλπ, δεν εννοούν να παρηγορηθούν. Και ένεκα, συγγνώμη, και λύπη καρδίας κάμψει ισχύει. Δηλαδή η υγεία θα καμφθεί. Μη δώσ εις λύπη την καρδία σου, απόστησον αυτήν μνηστή στα έσκατα. Φύγε μακριά από τη λύπη, να θυμηθείς ότι και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη, ούγαρε στην επάνωδος, μη ξεχνάς, δεν ξαναγυρίζει κανείς πίσω, και τούτον ούκο φελήσεις και σε αυτόν κακώσει. Και τον εαυτό σου και τον άλλον δεν θα ωφελήσει με τον ακλές, θα αναστηθεί, αλλά και τον εαυτό σου θα τον κακοποιήσεις. Και ακόμη λέγει το χωρίο που σας διάβασα, είναι προτιμότερο να ξοδεύεις τα χρήματά σου στην αξιοπρεπή ταφή των ευσεβών,
παρά να τα ξοδεύεις τις αμαρτωλές διασκεδάσεις. Εδώ ας προσέξουμε. Καταρχάς, μία αξιοπρεπής κηδεία, φροντισμένη. Κηδεία θα πει φροντίζω, από το κίδομαι, φροντίζω, ε. Κηδεμόν. Είναι τιμή στην εικόνα του Θεού. Τιμή στην εικόνα του Θεού, που είναι στον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο ανάβουμε κεριά και θυμιάζομαι των νεκρών, επειδή είναι η εικόνα του Θεού που κοίταται. Είναι νεκρός. Και η εικόνα του Θεού, σας υπενθυμίζω, είναι και στην ψυχή, είναι και στο σώμα. Δεν έχω καιρό πιο πολλά να σας πω. Σας θυμίζω τον Ιωσήφ τον βουλευτή, που εφρόντισε δια την κηδεία του Χριστού, δηλαδή δια την φροντίδα της ταφής. Σπουδαίο αυτό. Πόσο μεγάλη δε η τιμή δια τον Ιωσήφ και τον Νικόδημον που εφρόντισαν δια το νεκρό σώμα του Ιησού. Πόσο μεγάλη αυτή η τιμή. Ο Τοβίτ μάλιστα έθαπτε αξιοπρεπώς τους νεκρούς συμπατριώτες του όταν και με κίνδυνο της ζωής του, όταν οι Νινεβίτε πετούσαν τους Εβραίους που τους σκότωναν πολύ εύκολα από το παραμικρό και τους πετούσαν έξω από το τείχος της Νινεβή και πήγαινε κρυφά τη νύχτα ο Τοβίτ για να θάψει τους νεκρούς. Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτό. Σας θυμίζω, τίποτα, φεύγω γρήγορα γιατί αργώ και τελειώνει η ώρα. Ακόμη, λέγει, είναι προτιμότερο να επισκεφθείς σπίτι που έχει πένθος παρά τόπο διασκεδάσεως. Τι λέγει, είναι στον εκκλησιαστή, αγαθόν πορευθύνε εις οίκον πένθους ή ότι πορευθύνε εις οίκον πότου. Πιο καλά να πας στο σπίτι του πένθους παρά στο σπίτι που θα πεις κρασί και θα γλεντήσεις. Καθότι ο ζών δώσει αγαθόν εις καρδίαν αυτού. Με τον τρόπον αυτόν, με άλλα λόγια, έχεις να ωφεληθείς και να φιλοσοφήσεις πάνω στα πράγματα. Ενώ στο γλέντι δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις, μάλλον θα ζημιωθείς. Και λέγει στη συνέχεια ο εκκλησιαστής, και καρδία σοφών ενίκο πένθους και καρδία αφρόνων ενίκο ευφροσύνης. Ότι οι σοφοί πάνε στα σπίτια του πένθους, οι ανόητοι πηγαίνουν στα σπίτια των διασκεδάσεων. Οι σοφοί, γιατί έχεις πολλά να φιλοσοφήσεις γύρω από το θέμα του θανάτου. Είναι μάλιστα και εξόχως, θα λέγαμε, κοινωνική έκφραση στο να πηγαίνεις να πενθήσεις με κάποιους άλλους. Λέγει, το μεταπενθούντον πένθησον, λέει στη Σοφία Σιράκ στο 7ο κεφάλαιο, με αυτούς που πενθούν να πενθήσεις. Είναι κατά το κλαίν μετακλαιόντον που λέγει ο Απόστολος Παύλος, έκφρασης ακροτάτη και ωραιοτάτη κοινωνική. Υπάρχει συνήθεια ακόμη, παιδιά, υπάρχει συνήθεια γευμάτων κατά την ευκαιρία μιας κηδείας ή ενός μνημοσύνου. Οι οικείοι κάνουν ένα τραπέζι όταν γυρίσουν από το νεκροταφείο ή από την εκκλησία που έγινε κάποιο μνημόσυνο. Θα ήθελα εδώ να σας έλεγα ότι αυτό δεν αποτελεί εντολή του Θεού. Το υπογραμμίζω, δεν αποτελεί εντολή του Θεού, διότι πολλοί βρίσκονται σε μια δυσκολία, τεχνική δυσκολία, πώς θα κάνουν τραπέζι και λοιπά και λοιπά. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θέλετε, κάνετε. Δεν θέλετε, μη κάνετε. Δεν είναι παράληψη, με άλλα λόγια, θρησκευτική. Το κορυφαίο, ξέρετε ποιο είναι, να δώσουμε ένα πρόσφορό μας στην εκκλησία με το όνομα του και κοιμημένου στη Θεία Λειτουργία. Μετά είναι και το Τρισάγιο ή το Μνημόσυνο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να κάνουμε επίδειξη και να δώσουμε τόσα και τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος. Ποτέ όμως δεν θα πρέπει αντί μνημοσύνου να δώσουμε σε φτωχούς. Αντί στεφάνων, ναι. Αντί μνημοσύνου, ποτέ. Γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο για να παρακαλέσουμε το Θεό να συγχωρέσει τον και κοιμημένον. Ακόμη
Ένα δείπνο θεωρείται δείπνον παρηγορίας. Θα παρηγορήσουμε εκεί τους οικείους. Αν βρεθούμε σε ένα τέτοιο τραπέζι, θα σταθούμε με σοβαρότητα και με διακριτικότητα. Εκεί μπορούμε να ανοίξουμε μάλιστα και συζήτηση, κατάλληλος ο τρόπος και ο χώρος και ο χρόνος για την Ανάσταση των νεκρών. Αν όμως ο νεκρός λέγει εδώ «τιμάται», ενώ ήταν ασεβής, σε τέτοιο γεύμα δεν θα παρακαθίσουμε. Γιατί έτσι κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι και ο γάμος ο πολιτικός, εγκρίνομαι τη βιωτή του ασεβούς αυτού ανθρώπου. Πάντως η παρουσία μας στο πένθος αποτελεί μια μορφή αληθινής κοινωνικότητας.